σκορ του πρωταθλήματος. Ο Δημήτρης Πουλιάσης περιγράφει τις φάσεις και τα γκολ από το παιχνίδι της Νέας Φιλαδέλφειας, ενώ ο Χάρης Αλευρόπουλος επιμελήθηκε το ρεπορτάζ παρά τις κάποιες δυσκολίες που φέρνουν ορισμένες φορές κάποιοι που θέλουν να επεμβαίνουν στο έργο των δημοσιογράφων. Ο Στέλιος ο Μανολάς, μια παλιά με στόχο τον Οκόνσκι. Ο Οκόνσκι προσπαθεί να βρει διάδρομο, σουτάρει και είναι το 1-0. Για το έκτο λεπτό προηγείται με τον Οκόνσκι, ο οποίος δέχτηκε πολύ ωραία την παλιά από τον Μανολά. Να λοιπόν το γρήγορο γκολ για την ΑΕΚ. Τον βλέπουμε τον Οκόνσκι. Εκμεταλλεύτηκε πολύ ωραία την παλιά που δέχτηκε και με ένα αριστερό σουτ. Έκανε την προσπίση, κέρδισε και την κόντρα. Ο Κοσάδας δεν μπόρεσε. Γκουλής για τον Δήμο τον Κάβουρα. Δελκάδο. Δελκάδο, έχουμε ένα καθαρό φάουλ από τον Καραγκεζόπουλο επάνω στον Δελκάδο. Πέσατε, λέει ο κύριος Κεφαλάς. Κερδίζει τις κόντρες ο Κάβουρας. Πατμεσή σε καλό σημείο το σουτ. Θα κόψει ο Μίνου νέο σουτ. Η μπάλα θα περάσει στη γραμμή και έχουμε το 1-1 από τον Δελκάδο. Μια επεισοδιακή φάση. Χτυπήθηκε πολύ γρήγορα το φάουλ. Δεν μπόρεσαν να κόψουν οι αμυντικοί ούτε ο Μίνου. Και σχεδόν από τη γραμμή ο Δελκάδο θα προωθήσει και θα ισοφαρίσει στο 19. Ο Κόνσκι. Ο Κόνσκι ψάχνει ένα διάδρομο, σουτάρει. Ο Χωσάδας πετάει την μπάλα. Κόρνερ. Πατίκας. Και έρθει την μπάλα ο Κλόπας. Προσποίηση στο shooting out. Σαβεύσκι. Πολύ ωραία παλιά για τον Παπαϊάννου. Παπαϊάννου γυρίζει επίσης για τον Σαβεύσκι. Κερδίζει την κόντρα, κάνει και το shoot και είναι γκολ. Ένα φοβερό γκολ από τον Τόνι Σαβεύσκι. Φοβερή η συνεννόηση Παπαϊάννου και Σαβεύσκι. Το shoot νίκησε το Φωσάδα και στο 42 γίνεται το 2-1 για την ΑΕΚ. Ξανά η προσπάθεια. Παπαϊάννου γυρίζει. Βλέπουμε τον Σαβεύσκι να κατεβάζει την μπάλα με το σπίθος, να βλέπει την τρύπα στο κέντρο της άμυνας του Όφη. Πριν σκάσει μπάλα το σουτ, θα πέσει ο Χωσάδας, δεν θα μπορέσει, ένας πραγματικός κεραυνός. Το 2-1 για την ΑΕΚ. Κάβουρας με τον Μανολά γυρίζει, ο Κάβουρας για τον Δελκάδο. Ο Δελκάδο έχει πολύ καλό αριστερό, κοντράρεται, κρατάει την μπάλα, είναι καινή αιστεία και ο Γεωργιάδης θα πετάξει την μπάλα κόρνερ. Μαρινάκης, Καραγιάννης, πατάει την μπάλα λανθασμένα, ψυχολόγητη ενέργεια του νεαρού. Κάβουρας. Φεύγει ο Δελκάδο, θα βγει ο Μίνου με τα πόδια, γίνεται η κόντρα με τον Δελκάδο, δεν υπάρχει κάποιος να ακολουθεί την πορεία της φάσης. Τσίμπος με τον Κλόπα, την μπάλα στον Οκόνσκι, ο Οκόνσκι παλιά, τρύπα είναι μόνο στον Μπατίστα, προωθεί ο Μπατίστα, να δούμε η μπάλα, καταλήγει out. Και Μανολάς, ο οποίος είναι εντελώς και μαρκάριστος. Μανολάς επιχειρεί το σουτ, πέφτει ο Χωσάδας και διώχνει με το ένα χέρι σε κόρνερ. Είναι πολύ επικίνδυνο το φάλτσο που χρησιμοποιεί ο Κόνσκι, όσο έμπειρος και αν είναι ο Χωσάδας. Περνάει, ο Χωσάδας όμως πέφτει χαμηλά και μπλοκάρει παρά το ύψος του. Μπατίστα, έφυγε από τον αποσπόριο Μπατίστα, είναι καινή αιστεία, κόβεται από τον Αδριανή, ανάποδο ψαλίδι και μπάλα πάνω από το οριζόντιο μπλοκάρι. Ακόμα μια πολύ καλή ευκαιρία για την ΑΕΚ. Ξινός τρέχει να κλείσει τον Μανολά. Μπατίστα, Παπακοστούλης, το σουτ. Γίνεται και είναι το γκολ. Είναι το 3-1 για την ΑΕΚ από τον Στέλιο τον Μανολά. Στο 33 του δεύτερου μηχρόνου, ο Μανολάς, ο οποίος είχε μόνιμα αφήσει τα αμυντικά του καθήκοντα, επιχειρούσε σουτ κεφαλιές, αυτή τη φορά νίκησε τον Χωσάδα. Το βλέπουμε εδώ. Ο Χωσάδας ακούπησε την μπάλα, χτύπησε στη ρίζα του δοκαριού και το 3-1 για την ΑΕΚ. Πατίκας, πλασάρι, κόβει ο Χωσάδας, συνεχίζεται η φάση, η μπάλα χάνεται. Σαβεύσκι το σουτ, θα κόψει λίγο πριν τη γραμμή. Ο Πατμεσής, μια φοβερή φάση για την ΑΕΚ. Αν εδώ γινόταν το 4-1, όλα θα είχαν αλλάξει. Γλαστός και το παιχνίδι τελείωσε. Ο Όφη είναι αυτός ο οποίος περνάει στην επόμενη φάση του κυπέλου. Κύριε Γκέρ, δύο λόγια για την πρόκληση της ομάδας σας. Πού βασίστηκε η επιτυχία του Όφη και προκλήθηκε? Νομίζω το σκορ 3-0 στο Ηράκλειον ήταν αρκετά. Αλλά νομίζω ότι ζήματα δεν παίξαμε καθόλου καλά. Πόσο φοβηθήκατε το παιχνίδι και σε ποιες στιγμές? Συγγνώμη. Πόσο φοβηθήκατε το παιχνίδι και σε ποιες στιγμές? Το κακό ήταν ότι φάγαμε πάλι ένα γκολ ένα λεπτό πριν το μήχρονο. Αν πήγαμε μέσα στο μήχρονο με 1-1, δεν είχαμε καθόλου πρόβλημα.
Και αυτό ήταν πάλι κακό, γιατί την περασμένη φορά όταν παίξαμε εδώ ήταν το ίδιο πράγμα. Ένα λεπτό πριν το μίκρο φάγαμε ένα γκολ. Και αυτό είναι πάντα κακό. Εμείς πιστεύουμε ότι έχουμε την μίχρονο και δεν έχουμε τη συγχέντωση. Αλλά τελικά, εντάξει, τα παιδιά πάλεψαν, είχαμε πολλές ελλείψεις, αλλά εντάξει, περάσαμε. Τάκη Καραγκιουζόπουλε, πού νομίζεις ότι κρίθηκε η πρόκριση της ΑΕΚ? Στο πρώτο μάτι, πιστεύω, που δεχτήκαμε ένα πολύ μεγάλο σκορ. Προσπαθήσαμε στο δεύτερο να ανατρέψουμε το 3-0, αλλά ήταν πολύ δύσκολο. Πολύ δύσκολο έστω και μετά το πρώτο γκολ. Μετά το ήρθε γρήγορα, βέβαια. Πιστέψαμε ότι θα μπορούσαμε να προκριθούμε, αλλά όχι, είναι καλή ομάδα, ξέρει να παίζει καλό ποδόσφαιρο. Μας βρήκε σε μια αντεπίδεση ανοιχτούς. Δεχτήκαμε το γκολ και από εκεί και πέρα νομίζω ότι αν και προσπαθήσαμε πάρα πολύ, ήταν ακόμα πιο δύσκολο. Νίκο Κουλή, πόσο δυσκολεύθηκε ο Όφη να προκριθεί? Σίγουρα ήταν πάρα πολύ δύσκολα για μας. Είχαμε αρκετές ελλείψεις. Η ΑΕΚ μετά το 3-0 ήξερε τι ζητούσε στο σημερινό μάτς. Έπρεπε να ήταν επιθετική, κυνηγούσε τον γκολ από την αρχή. Εμείς είχαμε αδικαιολόγητα πολύ άγχος. Κάτι που επηρέασε οπωσδήποτε την αποδοσή μας. Εσύ είπες αδικαιολόγητα. Υπάρχει δικαιολογία, θα σε ξαναρωτήσω για αυτό το άγχος που ήταν εμφανώς, που ήταν κάτι το παραπάνω από εμφανές στους παίκτες του Όφη σήμερα? Δεν νομίζω να υπάρχει δικαιολογία, γιατί παίκτες και με πείρα έχει ο Όφη και δεν μπορούμε να πούμε ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να το δικαιολογήσουμε μάλλον. Ίσως το ότι παίζαμε με την ΑΕΚ, είχαμε αρκετές ελλείψεις, είχαμε αρκετά προβλήματα, ας μην το κρύβουμε τον τελευταίο καιρό. Στο πρωτάθλημα μετά την ισοπαλία με τα Γιάννενα και ήρθαμε εδώ λιγάκι κουμπωμένοι. Φοβήθηκες πουθενά το παιχνίδι σήμερα? Κοίταξε, ήταν δύσκολο να φάμε 4 γκολ, οπωσδήποτε φοβόμαστε, αλλά καλύτερα είναι να φοβόμαστε και να προκριθούμε παρά να μην φοβόμαστε και να είμαστε έξω από το κύπελλο. Έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα, η πρόκριση μάλλον του Όφη ήταν δίκη? Ναι, οπωσδήποτε. Η πρόκριση νομίζω παίχτηκε στο Ηράκλειο. 1-3-0 είναι μεγάλο σκορ και ο Όφη δεν μπορεί να δεχτεί 4 γκολ χωρίς να βάλει κανένα. Σίγουρα προκριθήκαμε δίκαια. Αντώνη Μίνου, γιατί αποκλείσει κατά τη γνώμη σου η ΑΕΚ? Νομίζω καθοριστικό ρόλο έπαιξε το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα που ήταν 3-0. Το 4-0 είναι ένα δύσκολο σκορ και ο Όφη δεν είναι καμία ομάδα β' εθνικής ή τρίτη εθνικής και νομίζω ότι εμείς τα δώσαμε όλα, παίξαμε αυτό που μπορούσαμε, αλλά ήταν μεγάλο το σκορ και δεν μπορούσαμε να το ανατρέψουμε τόσο εύκολα. Η ισοφόρηση του Όφη πόσο πολύ επηρέασε ή αν θέλεις καθόρισε την τύχη της πρόκρισης? Εμείς είχαμε στόχο να μην δεχτούμε γκολ. Αφού δεχτήκαμε τον γκολ έγινε ακόμα δυσκολότερο το πρόβλημα και νομίζω ότι έπαιξε καθοριστικό ρόλο γιατί το γκολ το πέτυχε όφη σε μια στιγμή που η ομάδα μου είχε πετύχει ένα γκολ και πήγαινε για να πετύχει ένα δεύτερο.